με τις εισφορές θα συνδεθεί και με την εφορία. Όταν κόβει μια απόδειξη πληρωμής ενός προϊόντος στο κατάστημα, θα έχει ένα ποσοστό που είναι για την κοινωνική ασφάλιση. Θα συγκεντρώνεται, θα εκαθαρίζεται, θα αποδίδεται. Και θα εκαθαρίζεται διότι ενδεχομένως η ίσπραξη να είναι πολύ περισσότερη από αυτήν που του αναλογεί ως εισφορά. Οπότε θα δημιουργεί ένα κουμπαρά για να μπορεί να ισοσκελίζει εκεί την υποχρέωση. Πρόταση βόμβα έκανε ο Υφυπουργός Κοινωνικής Ασφάλισης μέσα από την εκπομπή Μέγκα Σαββατοκύριακο. Ουσιαστικά ο Τάσος Πετρόπουλος προτείνει μέσα από την πλήρη εφαρμογή των ταμιακών μηχανών σε 750.000 ελεύθερους επαγγελματίες πάσης φύσεως, δηλαδή εμπόρους, βιοτέχνες, καταστηματάρχες, ιδιοκτήτες καταστημάτων εστίασης, να υπάρχει ένα μικρό ποσοστό επάνω στην τιμή του προϊόντος ή της παρεχόμενης υπηρεσίας που θα πηγαίνει κατευθείαν μέσω των ηλεκτρονικών συστημάτων του τάξης στα ασφαλιστικά ταμεία. Αυτό το ποσοστό θα χρεώνεται σε μένα που κόβω την απόδειξη ή θα μπαίνει σε ένα γενικό ταμείο? Ασφαλώς μέσω του τάξης. Θα είναι όχι επί της τιμής του προϊόντος, αλλά από την ίσπραξη του προϊόντος. Θα καταγράφεται με αυτόν τον τρόπο στην πηγή η δυνατότητα ίσπραξης φορών. Αυτό θα είναι πάρα πολύ σημαντικό αποτέλεσμα μιας παρέμβασης που ζητάνε οι φορείς των επαγγελματιών και των ελεύθερων επαγγελματιών πάρα πολλά χρόνια. Η πρόταση του Υφυπουργού Εργασίας δεν αποτελεί κεραυνό ενεθρία, αλλά αποτελεί μέρος ενός μεγαλύτερου σχεδιασμού που έχει έναν κεντρικό στόχο. Την ίσπραξη και των φόρων και των ασφαλιστικών εισφορών μέσα από έναν κεντρικό μηχανισμό. Στη συνέχεια, και αφού η ροή των χρημάτων θα δηλώνεται και θα καταγράφεται, οι εισφορές των ασφαλιστικών κρατήσεων θα πηγαίνουν στα ασφαλιστικά ταμεία. Επίσης, ένα μέρος από τα χρήματα αυτά θα μπαίνει στον προσωπικό ασφαλιστικό κουμπαρά του κάθε ελεύθερου επαγγελματία, ώστε να αυξάνεται η σύνταξή του ανάλογα με τις αποδείξεις που έχει κόψει. Παράλληλα, ο Υφυπουργός Κοινωνικής Ασφάλισης προανήγγειλε περικοπές σε όσους παίρνουν πολλές συντάξεις. Έχουμε αναπλήρωση και 130% και 150%. Σε ποιο ταμείο? Πάρα πολλά ειδικά ταμεία υπήρχαν και πρέπει να σας πω ότι υπάρχουν και άνθρωποι με 4 και 5 και 6 συντάξεις διαφορετικές. Αυτές θα κοπούνε? Αυτές θα εκλογικευθούν.